Κύριος Δημήτρης Ανδρουλάκης, ειδικός εγχωρητής των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών. Εγώ δύο λόγια. Οι συνάδελφοι εξήγησαν ότι η συνθήκη μεν μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε. Έθεσαν το ζήτημα εσείς, κυρία Πρόεδρε, της πολιτικής βούλησης, άλλη της τεχνικής επάρκειας του κράτους να κυνηγήσει τους φορολογικούς παραδείσους. Αλλά πρέπει να πούμε για την μεγάλη γενικευμένη παγκόσμια υποκρισία σε αυτό το ζήτημα. Το G20 κλαψούρισε λίγο, αλλά ξέρουμε ότι όλοι χρησιμοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους, ακόμα και καινούριοι, όχι πια τα κέντρα, τα μεγάλα κέντρα του καπιταλισμού. Οι Κινέζοι σε μεγάλο βαθμό την έχουν μάθει τη δουλειά. Οι μίζες όλες, οι Κινέζικες πάνε offshore, οι Ρώσικες, οι Βραζιλιάνικες, οι πάντες. Η Ευρώπη, ως συνήθως, κλαψουρίζει, αλλά έχει μεγάλους φορολογικούς παραδείσους. Το Λουξεμβούργο, που θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός του να γίνει και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι φορολογικός παράδεισος. Μόνο την Κύπρο χτύπησαν. Ναι, την Έτσι. Κύπρο, ακριβώς. Η Κύπρος τους έφταιγε. Η Κύπρος. Λοιπόν, η Ιρλανδία είναι φορολογικός παράδεισος. Η Μεγάλη Βρετανία, αν είναι και αν είναι η Μεγάλη Βρετανία, θα προτιμήσει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αμφισβητήσουν το ρόλο του City στο ξέπλυμα του χρήματος ή των Βρετανικών αυτών νησίδων, όλη αυτή η κομμωδία που παίζουμε εδώ και με τις συμβάσεις κλπ. Ο Ομπάμα, τι να πω τώρα. Ο Ομπάμα, όταν έφτασε στο χείλος της καταστροφής η Αμερική, ψέλησε κάτι για τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος φορολογικός παράδεισος του κόσμου. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πλυντήριο χρήματος είναι τα αμερικάνικα ομόλογα, πρέπει να ξέρετε. Εκεί πάνε όλα μέσα από εκεί, ανακυκλώνονται, αλλά και εμείς εδώ καλωσορίζουμε τα πλυντήρια, διότι είμαστε και εμείς πλυντήριο κατά κάποιο τρόπο, κύριε Υπουργέ. Διότι καλωσορίζουμε, και βγαίνει ο Μητεράκης, έχει δει το Μητεράκη στο Μέγκα όταν ανακοινώνει ότι τον τάδε επενδυτή, hot money που ήρθε εδώ κλπ. Τι είναι αυτή. Αν δείτε τα λεφτά που μπαίνουν, βγαίνουν, που δημιουργούν μια ανατιμητική γερδοσκοπία στο χρηματιστήριο και μπορούν να φύγουν ανά πάσα στιγμή, από φορολογικούς παραδείσους έρχονται. Έτσι, γιατί να δούμε την υποκρισία αυτή. Πάντα μετά από τα πόνερα των μεγάλων κρίσεων, κύριοι συνάδελφοι, η προσοχή στρέφεται στα σκάνδαλα, στα ποινικά ζητήματα. Αν βλέπετε τους Financial Times κάθε πρωί, θα δείτε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Παραδείγματος χάρη, μεγάλες ή αξιοσέβαστες παγκόσμιες επενδυτικές τράπεζες μανιπούλαραν το Λίμπορ που λέμε, μανιπούλαραν δηλαδή το διατραπεζικό επιτόκιο, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 78 κορυφαίες υποθέσεις εσωτερικής πληροφόρησης έχουν εκδικαστεί από το 2010 μέχρι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Στρέφονται στα σκάνδαλα. Εγώ όμως να με επιτρέψετε να μιλήσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή να πω, να υπενθυμίσω ειδικά στους δεξιότερους συμπολιτευόμενους ή αντιπολιτευόμενους σε αυτή την αίθουσα, ότι αυτό που λέμε φούσκα μπορεί να περάσει με πλήρη τήρηση όλων των κανόνων, όλης της νομιμότητας. Αν και παντού και πάντοτε οι φούσκες συνοδεύονται και από παρανομίες, δηλαδή πυραμίδες παράνομες, πόντζι, σχήματα, αέρα πατέρα δηλαδή. Το θαύμα των 7 άρτων στην οικονομία μετά Χριστόν, δηλαδή της μόχλευσης ενός δολαρίου, το κάνουμε 230-260 δολάρια, μπορεί να περάσει με πλήρη τήρηση όλων των κανόνων της νομιμότητας, αν και πάντα συνοδεύεται αυτό το θαύμα από αγύρτες κάθε είδους που τους λέμε, ξέρω, κλέφτες, λαμόγια, το ένα, το άλλο κλπ. Γιατί το λέω αυτό, προς την δεξιότερες πτέρυγες το λέω τώρα πίσω, ειδικά στους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι φίλοι κλπ. Ένας γενιοφόρος του 19ου αιώνα, σοφός άνθρωπος, αντί να στρέψει το ενδιαφέρον του προς τους κακούς ήρωες, δηλαδή στους κακούς πρωταγωνιστές που υπάρχουν πάντα σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, δεν τους αγνόησε, έριξε το φως του σε αυτό που λέμε οι εγγενείς αντιθέσεις της κεφαλαιοκρατικής συσσόρευσης που περιοδικά κορυφώνονται και δημιουργούν τις κρίσεις. Ναι, μεν υπάρχουν οι κακοί πρωταγωνιστές, αλλά η μεγάλη του διανοητική καινοτομία ήταν έστρεψε το ενδιαφέρον στις εγγενείς αντιθέσεις του συστήματος και μάλιστα προειδοποίησε ότι το σύστημα μπορεί να ξεπερνά τις αντιθέσεις του μετατοπίζοντας σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή να ξεπερνά μια κρίση προετοιμάζοντας την επόμενη, τα χαρακτηριστικά της επόμενης. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, κύριοι συνάδελφοι. Δημιουργεί το σύστημα, ας πούμε το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, μια νέα γραμμή μαζινό. Ξέρω εγώ, κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών, οι ρυθμίσεις, όλα αυτά που συζητάμε, τα offshore κλπ. Αλλά η επόμενη κρίση θα περάσει από αλλού με άλλα χαρακτηριστικά.
Αυτό ήθελα να τονίσω. Δηλαδή, πέρα από τα σκάνδαλα, ειδικά η αριστερά δεν πρέπει να έχει τη γλώσσα απλώς των σκανδάλων, των δικαστικών, οι κλέφτες, οι κακοί πρωταγωνιστές. Πρέπει να βλέπει τις βαθύτερες εσωτερικές αντιθέσεις. Αλλά θα πω και εγώ κάτι το σκανδαλιστικό. Έχω πει πολλές φορές ότι για τις μεγάλες υποθέσεις, ας πούμε, ξεπλήματος χρήματος, όπλα κλπ., έχω πει ότι ο Κάντας, ξέρω, οι Κάντες και όλη αυτή η συμμορία τέλος πάντων, πιάστηκε διότι χρησιμοποιούσε προσωπικούς λογαριασμούς. Γιατί δεν ήθελαν να πληρώσουν κάτι παραπάνω, να το μεταμφιάσουν τα κλεμμένα, ας πούμε, σε επενδυτικά σύνθετα προϊόντα ή να βρουν άλλες μεταμφιάσεις. Τζιγκούνιδες ήταν. Δηλαδή, αν έχασαν το 15% σε φύς που λέμε να το πληρώσουν, δεν θα τους πιάναμε. Και ξαναθέτω το πράγμα που έχω κάνει πολλές ερωτήσεις. Παντού και πάντοτε στις αγοραπολισίες όπλων, ειδικά όταν ακούτε τη λέξη αντισταθμιστικά, να ξέρετε ότι είναι η κάλυψη της μίζας, και παντού και πάντοτε οι μυστικές υπηρεσίες όλων των χωρών, στη συγκεκριμένη περίπτωση των όπλων που αγοράσαμε εμείς, ξέρουν τα πάντα. Οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, οι ρώσικες, και πάντα θέτω το θέμα στην κυβέρνηση. Σε τόσο συγκλονιστικά ζητήματα, η ελληνική ΕΥΠ, που σε άλλα εμφανίζεται δραστήρια, υπήρξε ποτέ έστω και μία εισήγησή της που να προσεγγίζει αυτό το ζήτημα, ναι ή όχι? Κάνω τόσα χρόνια ερωτήσεις, ποτέ κανείς δεν απάντησε. Γιατί αυτό είναι ταμπού? Η ελληνική ΕΥΠ, όταν μπαίνανε, βγαίνανε εδώ πράκτορες, κόλπα, ξεπλήματα, offshore, πήρε ποτέ χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά? Υπήρξε έστω και μία κατάθεση για αυτό το ζήτημα? Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γιωβανόπουλος και μετά ο κύριος Παναγιώταρος, και κλείνουμε με τους ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.